Στο σημερινό βίντεο θα βαθμολογήσουμε όλα τα skins που έχω αυτή τη στιγμή στο Stumble Guys. Αυτό φυσικά θα γίνει με το tier list που είναι μια σειρά που έχουμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτά εδώ πέρα είναι όλα μου τα skins. Δείτε πόσα πολλά skins έχω. Συνολικά είναι 114 και έχουμε 5 κατηγορίες. Αυτά που είναι μπόμπα, που θα είναι τα καλύτερα από όλα, αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουμε αυτά που θα είναι τέλεια, που και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Το δεν είναι κακό, είναι τα μέτρια στην ουσία. Αυτά που δεν θα έπαιζα είναι αυτά που δεν μου αρέσουν. Και αυτό που λέει πρέπει να διαγραφεί είναι τα skins που πρέπει να βγουν τελείως από το παιχνίδι, που δεν μου αρέσουν καθόλου. Επίσης, τα skins δεν θα βαθμολογήσω με βάση το άμα είναι legendary, rare, common κτλ. Μπορεί ένα common για παράδειγμα να το βάλω στο μπόμπα. Ή μπορεί ένα legendary ή ένα special να το βάλω στο πρέπει να διαγραφεί. Δεν έχει να κάνει το rarity του, είναι καθαρά το τι μου αρέσει εμένα σε αυτό που βλέπω. Θα παίρνω τυχαία skins. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό. Τι είναι αυτό? Ξεκινήσαμε με τον Πιγκουίνο. Λοιπόν, ο πιγκουίνος είναι ένα πολύ απλό skin, rare από ό,τι βλέπω. Θα μπει στο δεν είναι κακό. Κλείνω τα μάτια μου και διαλέγω skin. Αυτό, τι είναι αυτό? Μελισσούλα, κόκκινη μελισσούλα. Λοιπόν, τα πιο πολλά νομίζω θα πάνε στο δεν είναι κακό εντωμεταξύ, γιατί είναι ούτε με ενδιαφέρουν ούτε όχι. Απλά είναι περίεργο αυτό το skin η μελισσούλα, δεν ξέρω. Και αυτή στο δεν είναι κακό θα πάει, ρε φίλε. Όσο διαλέγω skin, εννοείται πως θέλω να μου πείτε στα σχόλια τα αγαπημένα σας skins και πώς θα τα βάζετε εσείς καλύτερα. Λοιπόν, το detective θα τον βάλουμε. Ο detective μου αρέσει πλάκα πλάκα. Θα το βάλουμε στο τέλειο. Επόμενο skin έχουμε τον Doctora. Είναι epic skin. Και η αλήθεια είναι ότι σαν skin δεν μου αρέσει, αλλά μου αρέσει πολύ η στολή του. Αυτή η στολή του χημικού τον κάνει ωραίο. Οπότε το βάλουμε στο τέλειο. Θα έπαιζα μαζί του. Επόμενο skin έχουμε αυτόν εδώ πέρα, τον Deepup, που μαζεύει ρύζι κάπου στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Θα τον βάλουμε στο δεν θα έπαιζα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με κινέζικα skins δεν μου αρέσουν. Όχι ότι έχω κάτι με του Κινέζου, έτσι μην με παρεξηγήσετε, απλά δεν μου αρέσουν. Τέλειο skin θα πάει αυτό, ο υπότης. Ό,τι είναι με μεσαιωνικό και έτσι medieval, με υπότες και αυτά, μου αρέσει. Βέβαια δεν θα το βάλω στον μπόμπα γιατί υπάρχουν και καλύτεροι υπότες. Και ο άλλος πιγκουίνος, ο μοβ πιγκουίνος, αυτός δεν μου αρέσει τόσο όσο αυτός. Νομίζω ο μαύρος πιγκουίνος είναι πιο ωραίος. Το βάλουμε στο δεν θα έπαιζα. Γιατί αν είχα να διαλέξω μεταξύ των δύο πιγκουίνων, θα διάλεγα το μαύρο. Επόμενος είναι αυτός ο Viking στην ουσία που έχει την αρκούδα πάνω στο κεφάλι του. Δεν είναι κακός, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Εδώ, ναι. Είναι από τα πρώτα epic που είχα κερδίσει αυτός, έτσι. Εντάξει, δείτε πώς φαίνονται όλα τα skins. Για κάποιο λόγο μου αρέσει που είναι έτσι όλα μαζί. Δεν ξέρω. Τα βλέπω μακριά. Skins, έτσι και τρελαίνομαι. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Τι είναι αυτό? Αλεπού. Epic. Σιγά που είναι epic αλεπού, ρε φίλε. Μια σκέτη αλεπού είναι. Θα το βάλουμε στο. Δεν θα παίζαμε ένα αλεπού, ρε φίλε. Σιγά μην παίζαμε αλεπού. Τόσα skins ωραία υπάρχουν. Μούμια. Φύγε. Διαγραφή. Δεν μου αρέσει η μούμια. Καμία μούμια. Πιάσαμε τον μαύρο υπότη. Που είναι όπως ο άσπρο υπότη, αλλά το μαύρο έτσι μου αρέσει πιο πολύ. Νομίζω αυτό λέγεται The Mountain το skin και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όντως πολύ καλό. Θα πάει στον μπόμπα. Πιάσαμε τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλης γενικά είναι ένα μέτριο skin, αλλά επειδή ο Άγιος Βασίλης θα τον βάλω στο τέλειο γιατί μου αρέσει. Θα πέσαμε τον Άγιο Βασίλη. Έπιασα την πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα είναι. Μπόμπα. Για να το σκέφτομαι λογικά δεν θα είναι μπόμπα, ρε φίλε. Θα το βάζα απευθείας. Το τέλειο θα το βάλουμε. Τέλειο. Θα έπαιζα και με την πριγκίπισσα πολύ. Μ' αρέσει. Αν και έχει τεράστιο κεφάλι. Όλες οι πριγκίπισσες έχουν τεράστιο κεφάλι. Τον Λεγεωνάριο. Και αυτός μου αρέσει, παιδιά. Ξέρετε, όλοι οι στρατιώτες μου αρέσουν. Θα μπει εδώ πέρα. Πυροσβέστης. Εντάξει, πολύ απλό skin. Δεν θα έπαιζα, είναι η αλήθεια. Viking. Άλλος Viking. Δεν είναι σαν αυτόν εδώ πέρα. Είναι διαφορετικός. Είναι πιο άσχημος. Και αυτός εδώ πέρα θα μπει. Αυτός είναι Κινέζος, αλλά δεν είναι από τους άσχημους Κινέζους. Είναι από τους ωραίους. Θα μπει στο δεν είναι κακό, εντάξει. Γιατί μπορεί και να έπαιζα μαζί του, ναι. Σκελετός. Όλοι οι σκελετοί δεν μου αρέσουν, όπως και οι μούμιες. Είναι απλά ένα σκελετός, γιατί να είναι epic. Άμα με βλέπετε από το Stumble Guys κάποιοι, διαγράψτε τα αυτά τα skins. Πιάσαμε ένα τύπο που κάνει κατά δύο στο βυθό, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θα έπαιζα. Να διαγραφεί, όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο, απλά δεν θα έπαιζα εγώ. Μετά έχουμε το Ninja, σαν να βγει και από το Mortal Kombat είναι αυτό. Το δεν είναι κακό, θα μπει, γιατί δεν τρελαίνομαι. Το πράσινο Yeti, λοιπόν. Το πράσινο Yeti, το έχω περιγράψει ένα βίντεο μου, είναι σαν σαλάτα. Δεν είναι σαν βλέπει έναν τυπά καλυμμένο με μαρούλι. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει εμένα και δεν μου αρέσει καθόλου, μια ιδέα. Θα μπει εκεί πέρα. Φίλε μου. Το αρχικό το common skin, ρε παιδιά. Το αρχικό δεν το πιστεύω. Η κοπελίτσα. Έλα, έφυγες. Δεν είσαι, είσαι αρχικό skin. Μόνο γι' αυτό παίρνεις άκυρο. Εν τω μεταξύ, απορώ τώρα έτσι όπως το έχω βάλει, πόσο κράξιμο να έχω φάει. Να έχω φάει πολύ ή λίγο. Μπορεί για το σκελετό και τη μούμια να έχω φάει λίγο κράξιμο. Εντάξει, μωρέ. Δεν βαριέσαι. Πράσινο σκελετός, κάτω. Να διαγραφεί. Δεν μου αρέσει κανένα σκελετός. Δεν θα έπαιζα με το γουρούνι. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι απλά ένα γουρούνι. Πιάσαμε το Lionel Messi. Λοιπόν, ο Messi θα μπει εδώ πέρα. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής, έχει μια ωραία στολή. Δεν είναι κακός. Πιάσαμε τον αστροναύτη. Ο αστροναύτης τώρα. Πού θα μπει ο αστροναύτης? Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί που είναι καταδυτές, αστροναύτες, δεν ξέρω τους κατάφυρους βέστες και αυτά, όλα αυτά τα επαγγέλματα δεν μου αρέσουν σαν skin. Και αυτός εδώ πέρα δεν θα έπαιζα. Πέτυχαμε τη streamer, δεν θυμάμαι ποια streamer είναι. Υπάρχει η Σοφία και κάποιες άλλες. Τέλος πάντων, δεν θα έπαιζα ούτε με αυτήν. Αυτός εδώ πέρα που κάνει τους αγώνες, ο Σουμάχερ, ούτε με αυτόν θα έπαιζα. Πιγκουίνος. Πώς πιγκουίνος έχει, ρε φίλε? Έλα, ούτε με σένα θα έπαιζα. Πιλότος.
Ούτε με σένα, παιδιά. Νομίζω ότι πιο πολύ θα μπουν στο δε θάπεζα. Παίζομαι πολύ συγκεκριμένα skin. Πράσινος βασιλιάς. Έλα, πιάσαμε ωραίο skin. Λοιπόν, μπόμπα, παιδιά. Ο βασιλιάς μου αρέσει, ειδικά ο πράσινος. Ο μπλε δεν μ' αρέσει τόσο, αλλά θα δείτε που θα μπει αργότερα. Ναυτάκι. Διαγραφή, δεν ξέρω. Πολύ απλό. Δεν μ' αρέσει. Πετύχαμε το εξωτικό του Άγιου Βασίλειου. Ο Άγιος Βασίλης είναι τέλειος, αλλά το εξωτικό δεν μπορεί να είναι γι' αυτό τέλειο. Λογικά είναι στο. Δεν είναι κακό, εντάξει, θα παίζαμε το εξωτικό, πλάκα έχει. Απλά δεν είναι και τόσο wow. Κι άλλος αστροναύτης, δεν θα παίζα με κανένα αστροναύτη. Καχαρία, είναι ο Καχαρία. Λογικά θα μπει εδώ, I guess. Ναι, υποθέτω πως θα μπει εκεί πέρα. Ο μπλε Σουμάχερ, τον κόκκινο το βάλαμε εδώ πέρα, αλλά ο μπλε θα μπει εδώ πέρα γιατί μου αρέσει πιο πολύ το χρώμα του, η στολή του. Epic ρομποτάκι. Είναι σαν κάδο σκουπιδιών. Δεν σας κάνω πλάκα, πρέπει να διαγραφεί από αυτό το σύμπαν. Έχουμε και την άλλη streamer τώρα. Η μία ήταν η streamer Σοφία, ή μήπως είναι αυτή η Σοφία. Δεν ξέρω ποια είναι η Σοφία, πάντως μία από αυτές τις δύο είναι η Σοφία. Λοιπόν, η streamer μας θα μπει εδώ πέρα, δεν θα. Βασικά, όχι, ψέματα. Η πορτοκαλί streamer δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτή έτσι και έτσι με το Mov Mali είναι πιο καλή. Και επίσης η συγκεκριμένη streamer θα μου δώσει πάσα για να σας πω να με κάνετε και follow στο Instagram που έχω κάτω στην περιγραφή στα social media. Γιατί αλλιώς πίσω YouTuber είμαι. Οπότε θα μπει εδώ πέρα. Όσο εσείς κάνετε follow στο Instagram και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μιλήσουμε εκεί πέρα μου τα στέλνετε. Γουρούνι, Χοιρίνη Μπριζόλα. Δεν θα έπαιζα. Ωραίο skin. Λοιπόν, ήταν το πρώτο μου epic νομίζω. Ή το πρώτο, το δεύτερο. Θα μπει στο τέλειο γιατί μου αρέσει το άσπρο λιοντάρι. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, το άσπρο λιοντάρι. Πιάσαμε τον αγρότη. Έλα ρε αγρότη, φύγε διαγραφή, άμπαλε. Πάντα. Το πάντα μου θα μπει εδώ. Γιατί είναι χαριτωμένο ζωάκι, ωραίο, τρώει μπαμπού. Οπότε θα μπει στο δεν είναι κακό. Γιατί που και που παίζω με κανένα πάντα. Κότα. Όχι, διαγραφή. Γιατί να έχει skin κότα, δεν καταλαβαίνω. Μαύρη αρκούδα που γελάει. Δεν θα έπαιζα. Και αυτή από τα πρώτα μου skins. Τα epic. Καφέ αρκούδα που γελάει. Εδώ πέρα μαζί με την άλλη. Δεν μου αρέσει ούτε εσύ. Η μελισούλα, η κίτρινη. Είχαμε και μια κόκκινη μελισούλα πιο πριν. Την είχα βάλει εδώ πέρα. Η κίτρινη νομίζω μου αρέσει λίγο λιγότερο. Άστην εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Καλό νίτζα από το Mortal Kombat. Είναι σαν αυτό εδώ πέρα τον κόκκινο. Το βλέπετε που το κάνω έτσι περίεργα. Απλά ο χρυσός μου αρέσει πιο πολύ. Θα μπει στο τέλειο. Θα έπαιζα με αυτό το νίντζα. Σε αντίθεση με τον κόκκινο. Πιάσαμε ένα παπούλι. Τι φάζε. Τι είναι αυτός ο παππούς. Δεν ξέρω. Πάντως μου θυμίζει παλιές εποχές του 1920 που πηγαίνανε στα ποτάμια και ψάχνανε να βρουν χρυσό και το πουλάγανε μετά στη μαύρη αγορά. Κάτι τέτοιο. Σε φάση cowboys είχε και revolver πάνω του. Εντάξει, δεν θα διαγραφεί. Απλά δεν θα έπαιζα και μαζί του. Ναι, όχι, δεν θα έπαιζα. Χημικός. Μπλε χημικός. Να διαγραφεί. Δεν μ' αρέσει. Μούμια. Πράσινη μούμια. Και αυτή να διαγραφεί, παιδιά. Καμία μούμια. Κανένα σχελετός, κανένα χημικός δεν μ' αρέσουν. Βασικά χημικός μου αρέσει ένα νομίζω. Θα το δούμε παρακάτω. Όπως και να έχει. Επίσης πρόσεξα ότι ακόμα δεν έχουμε βάλει ούτε ένα legendary skin. Είναι όλα πάνω πάνω από ό,τι φαίνεται. Και τα special, γι' αυτό. Και εγώ πιάνω από τη μέση περίπου. Εντάξει, πιο πολύ σας πέντε για το τέλος του βίντεο. Γι' αυτό περιμένετε να μάθετε πού θα τα βάλω. Κόκκινο υπότης, μπόμπα. Μπόμπα, θα παίζα. Θα παίζα, εγκρίνω, μ' αρέσει. Βέβαια το screenshot δεν το έχει πιάσει ολόκληρο τον υπότη. Του κόβει το κράνος λίγο. Αλλά και πάλι, ξέρετε πώς είναι το skin. Αυτό το έχετε δει όλοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιλότος. Δεν θα παίζα με κανένα πιλότο. Ρομπότ. Λοιπόν, αυτό το ρομπότ είναι και αυτό από τα πρώτα μου epic skins. Δεν είναι σαν κάδο σκουπιδιών όπως το άλλο ρομπότ, αλλά δεν θα έπαιζα. Συνεχίζει να μην μ' αρέσει. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει πιο άθλια φανέλα από του Λιονέλ Πέση. Εντάξει, Μέση, σε έβαλα πάνω. Ο φίλος το πάει από κάτω, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Θέσα μια κολυμβήτρια, δεν ξέρω τι φάση. Νομίζω πρώτη φορά το βλέπω αυτό και δεν το είχα προσέξει καν. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά δεν θα έπαιζα κιόλα. Viking, απλός Viking, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πράγμα πάνω του. Εδώ. Μαύρος υπότης, εδώ πέρα, στον Μπόμπα. Εννοείται, υπότες και ιδίω στον Μπόμπα θα πάνε. Είναι ό,τι καλύτερο και οι δύο υπότε. Γιατί υπάρχει κλόουν στο παιχνίδι. Παναγία μου, διαγραφή. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει κλόουν. Ο μάγο μου αρέσει, είναι τέλειο. Δεν είναι Μπόμπα, αλλά είναι τέλειο. Και έχω μόνο ένα μάγο. Υπάρχουν άλλοι 2-3 νομίζω. Υπάρχει ένα πράσινο, ένα κόκκινο. Υπάρχει και κίτρινο. Διορθώστε με, νομίζω δεν υπάρχει κίτρινο. Αν κάνω λάθο, αλλά υπάρχουν σίγουρα ο κόκκινο και ο πράσινο. Και θέλω να του πετύχω όλου. Ασημένια Αλεπού. Δεν είναι κακιά η Αλεπού, παιδιά. Σε σχέση με την άλλη, την πορτοκαλί Αλεπού είναι πιο ωραία. Πατήστε ένα like άμα συμφωνείτε και σε αυτό που είπα. Ο μαύρο δαίμονα. Δεν είναι κακός, αλλά εντάξει, ναι. Εκεί καλά είναι η θέση του. Οπότε θα με χωράει σε λίγο. Δείτε πόσα skins έχω βάλει. Το πρώτο μας legendary. Και στην κυριολεξία ήταν το πρώτο που κέρδισα ή το δεύτερο, δεν θυμάμαι, στο παιχνίδι. Αλλά δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά. Δεν μ' αρέσει. Για legendary δεν είναι. Και σαν εμφάνιση δηλαδή, όχι. Δηλαδή πιο πολύ μ' αρέσει επιστήμονας ο άλλος, αυτός εδώ πέρα ο γκρι, παρά αυτός. Γκρι Καρχαρίας. Δεν είναι κακός ο γκρι Καρχαρίας. Θα παίζα με αυτόν. Σε αντίθεση με τον μπλε Καρχαρία που δεν μ' άρεσε καθόλου. Κανονικό λιοντάρι vs άσπρο λιοντάρι. Το κανονικό λιοντάρι θα πάει στο δεν θα έπαιζα. Είναι ένα απλό λιοντάρι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μοιάζει και λίγο νευριασμένο. Οπότε εκεί πέρα κάτω, να του περάσω τα νεύρα. Αυτό το σκιν δεν είναι κακό, παιδιά. Δεν είναι κακό αυτό το σκιν εδώ πέρα με τη ρομπούλα που έχει
τα λουλουδάκια. Το, και όταν το είχα πάρει, νομίζω το ίδιο πράγμα είχα πει. Οπότε θα μπει εδώ πέρα. Οι στρατιώτες μου αρέσουν πλάκα-πλάκα. Είναι και αεροπορία αυτό, είναι κοκκινοσκούφι. Θα μπει εδώ πέρα στο τέλειο. Είναι το πρώτο common skin που μπήκε στο τέλειο, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχει και την ελληνική εξάρτηση, αυτή που φοράμε στο στρατό, στα αλήθεια. Τώρα στην Ελλάδα εδώ πάμε στρατό, αυτή την εξάρτηση φοράμε. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε πάει στρατό και το βλέπετε αυτό, ναι, όταν πάτε θα φοράτε μια τέτοια βλακεία που δεν θα σα βολεύει καθόλου. Αυτό λέω εγώ που το έχω περάσει, ξέρω. Καφέ Καρχαρία. Ο καφέ Καρχαρία είναι τέλειο, μου αρέσει. Εγκρίνω. Ο Ερμή είναι μπόμπα. Τον λέω Ερμή γιατί μοιάζει σαν τον αγγελιοφόρο των Θεών τον Ερμή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το skin. Είχα κάνει σαν τρελό όταν το πέτυχα στο box op. Στο box λέω. Γαμώτο με τον Brawl Stars. Στο skin opening που είχα κάνει λοιπόν. Κι άλλο φαντάρο, αυτό θα πάει στο δεν είναι κακό. Γιατί ο άλλο μου αρέσει πιο πολύ. Οπότε δεν μπορώ να του βάλω στο ίδιο. Κλέφτη. Δεν μου αρέσει καθόλου να διαγραφεί. Άσπρο γέτη. Λοιπόν, το πράσινο γέτη το θυμάστε που ήταν σαν σαλάτα με μαρούλι. Το άσπρο γέτη είναι σαν μαρούλι που το έχει βάλει στην κατάψυξη. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο άσχημο βέβαια. Δεν είναι κακό, ναι, δεν είναι κακό. Θα το βάλουμε εδώ πέρα. Μ' αρέσει πιο πολύ από το πράσινο. Πολύ πιο πολύ από το πράσινο. Ο Banana Guy είναι ο επόμενο. Ο Banana Guy είναι τέλειο είναι η αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπόμπα δεν θα τον έβαζα, αλλά μ' αρέσει. Είναι, έχει καλή φάση να παίζει. Είναι διαφορετικό και είναι από όλα τα υπόλοιπα. Ο τύπο με το ροζ κουφάκι θα πάει στο τέλειο. Είναι ο δεύτερο τύπο που βάζω που είναι common στο τέλειο. Γιατί μ' αρέσει, ρε φίλε. Έχει ωραίο outfit, έχει στυλ το τυπάκι. Κυρία με λουλουδάκια που δεν είναι τα λουλουδάκια τη αλληνή κυρία, δεν είναι σαν αυτήν εδώ πέρα. Είναι διαφορετική, έχει και μάσκα, άσπρη. Να διαγραφεί. Να φύγει από αυτό το παιχνίδι, δεν μ' αρέσει. Ο σεφ. Έμεινε ο σεφ που δεν θα έπαιζα, αλλά εντάξει, αξίζει να είμαι στο παιχνίδι. Αξίζει μόνο και μόνο για το μουστάκι του. Έχει το ιταλικό μουστάκι, το πίτσα μόλιτο μπένε. Αυτός δεν είναι κακός, είναι το πρώτο uncommon. Το πρώτο γκρι που βάζω τόσο πάνω νομίζω, ναι. Τα υπόλοιπα είναι όλα πιο κάτω. Και uncommon ωραίο είναι. Δεν είναι τέλειο, αλλά μπορεί και να παίζα. Τι είναι αυτό, σαν ναύτης είναι, αλλά με άσπρη στολή, αηδία, να διαγραφείς. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχεις. Είσαι σαν αυτά τα Playmobil, τα παλιά, τα πολύ παλιά. Την πρώτη σειρά της Playmobil, τα Lego. Ο υπότης περιμένει να μπει στον μπόμπα, αλλά δεν θα μπει στον μπόμπα, θα μπει στο. Δεν είναι κακό, εντάξει. Γιατί δεν μου αρέσει η πανοπλία του το χρώμα που είναι. Συγκρίνεται τώρα αυτό με αυτά. Δεν συγκρίνεται. Ω, το πρώτο μας special. Παιδιά, λοιπόν, Μπόμπα είναι ο Δράκος, είναι το αγαπημένο μου σκιν από όλο το game, το ξέρετε. Όσοι βλέπετε τα βίντεο, δηλαδή συχνά το ξέρετε. Αν δεν τα έχετε δει, πάντα τα δείτε. Είναι από τα αγαπημένα μου specials. Legendary Robot. Δεν είναι κακό, αλλά δεν τρελαίνομαι. Κολυβήτρια νούμερο 2. Εδώ πέρα, να διαγραφείς, δεν μ' αρέσεις. Ο τύπος αυτός είναι σαν τον Indiana Jones. Φοράει έτσι στολή, εξερευνητής, με τα γυαλάκια του. Θα μπει στο δεν είναι κακό. Μπλε Βασιλιάς. Μπλε Βασιλιάς θα μπει στο τέλειο, εντάξει. Δεν είναι Μπόμπα στον πράσινο, αλλά είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Τα έπαιζα δηλαδή. 100% μαζί του. Η Βασίλισσα με το μοβ φόρεμα. Μ' αρέσει πιο πολύ από αυτή με το μπλε φόρεμα. Θα πάει στο μπόμπα. Είναι πολύ ωραίο το σκιν αυτό. Χημικός, κόκκινος. Έφυγες. Να διαγραφτείς. Δεν μ' αρέσεις. Πάντα με μπλούζα. Δεν θα έπαιζα. Μη διαγραφτεί γιατί είναι έτσι cool. Αλλά όχι, όχι, παιδιά. Πείτε μου τη γνώμη σας γι' αυτό. Εγώ εδώ θα το έβαζα. Μπλε δεινόσαυρος. Τέλειος. Μ' αρέσουν οι μπλε δεινόσαυροι. Γιατί δεν υπήρχαν ποτέ. Κάτι που δεν υπάρχει μ' αρέσει. Γουρούνι legendary. Είναι το πρώτο legendary. Βασικά δεν είναι το πρώτο. Έχουμε κι άλλο. Που θα βάλω στο δεν θα έπαιζα. Αλλά ρε φίλε, είναι σαν να μου λες ότι την μπριζόλα που φάγα το μεσημέρι είναι legendary. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα είχα γίνει τώρα ο Superman. Και μιας και μιλήσαμε για Superman, παίρνουμε το Super Guy, ο οποίος δεν θα μπει στον μπόμπα, θα μπει στο τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι θα λέει ένα τσακ ακόμα να είναι πιο ωραίος για να πάει στον μπόμπα. Κίτρινος χημικός είναι αυτός που έλεγα ότι μ' αρέσει. Αλλά εντάξει, όχι ότι τρελαίνομαι, θα μπει στο δεν είναι κακό. Πριγκίπισσα με πράσινο φόρεμα. Στο τέλειο θα πάει. Δεν ήξερα καν ότι την έχω αυτήν. Τώρα την είδα πρώτη φορά, να ξέρετε. Ούτε στα screenshot που τράβαγα δεν την πήρα χαμπάρι. Ωραία, φίλε, πολύ ωραία. Βέβαια δεν συγκρίνεται με την άλλη με τον μόβ, αλλά nice, nice, μπράβο της. Ο αρχικός ανθρωπάκος από το StumbleGuys θα πάει κάτω-κάτω. Όχι, όχι, όχι. Αυτός με τους αγώνες. Εδώ κάτω δεν θα έπαιζα μαζί σου, ρε φίλε. Μόνο με τον μπλε θα έπαιζα από αυτό με τους αγώνες. Πράσινος δεινόσαυρος. Πολύ απλό και αληθινό skin για να μ' αρέσει. Θα μπει στο δεν θα έπαιζα. Γιατί οι δεινόσαυροι ήταν έτσι κι αλλιώς πράσινοι. Ενώ μπλε δεινόσαυρο έχει ξαναδεί, δεν έχει ξαναδεί. Επόμενο special, ο μπλε νίντζα. Και αυτός θα πάει στο μπόμπα γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να μην μ' αρέσει σαν το δράκο, αλλά μ' αρέσει γιατί είναι μπλε. Μ' αρέσει το χρώμα του δηλαδή, έτσι όπως γυαλίζει. Ο τύπος με τα μπλε ρούχα είναι σαν αυτό με τα ροζ ρούχα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ πλάκα-πλάκα. Στο τέλειο θα τους βάλουμε μαζί έτσι δίπλα-δίπλα. Επόμενος diver θα πάει κάτω. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο συγκεκριμένος. Κινέζος που φτιάχνει ρίζια. Πάλι θα πάει κάτω-κάτω ο συγκεκριμένος. Κλέφτης ρακούν. Παιδιά είναι τέλειο, εντάξει. Είναι κάτι απλό, αλλά είναι... έχει φαντασία βασικά. Είναι ρακούν κλέφτης. Οκ, θα σου κλέψει το σάντουιτς πάνω από το τραπέζι που το έχεις αφήσει στην αυλή σου το καλοκαίρι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα κατουργιέσαι, μην τα αφήσεις το σάντουιτς στην αυλή έξω και φύγεις να πας να κατουρίσεις. Πάρ' το μαζί σου. Γιατί αλλιώς θα έρθει το ρακούν και θα το κλέψει.
Όπα, η τύπησα πάει στο μπόμπα. Αυτές εδώ πέρα οι τύπησες όλες μ' αρέσουν, είναι μπόμπες. Εντάξει, λίγα σκινς έχω στο μπόμπα δηλαδή. Είμαι επιλεκτικός, έτσι, το βλέπετε. Δεν είναι ότι μ' αρέσουν όλα. Τα πιο πολλά είναι κάτω εδώ πέρα. Ειδικά αυτά που δεν θα έπαιζα ή αυτά που να διαγραφούν, πόπο, πολλά είναι. Όπως και να έχει, πάμε γατουλίνιο. Ωραίο, ασυνήθιστο. Γιατί δεν έχει τετράγωνο κεφάλι όπως τα περισσότερα σκινς. Είναι έτσι πιο. Πώς θα το πω. Πιο καλά γραφικά, δεν ξέρω πώς το πω. Αλλά θα πάει στο δεν είναι κακό. Τέλειο δεν θα το βάλω. Σαν Pokémon είναι βασικά. Η επόμενη τύπησα που είναι αυτή εδώ πέρα η Mob θα πάει και αυτή στον Μπόμπα δίπλα από τη φίλη της. Είναι αδερφές αυτές δίδυμες, γι' αυτό τις βλέπετε έτσι και μοιάζουν τόσο πολύ. Βέβαια νομίζω αυτή με την χρυσή πανοπλία μου αρέσει πιο πολύ από αυτή με τη Mob. Αλλά και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε Μπόμπα και οι δύο. Και μας έχουν μείνει λίγα ακόμα skins, παιδιά, πολύ λίγα. Κοντεύουμε να τελειώσουμε. Λοιπόν, ο T-Rex, ο όχι μαύρος, ο καφέ. Δεν θα παίζα, ρε φίλε, βάλτε το μαζί με το πράσινο. Μια απλή κοπελίτσα στο διαγραφή, ναι. Να φύγει η κοπελίτσα, δεν τη θέλουμε. Κινέζος με ρίζια και πατάτες. Κάτω, έφυγε, ούτε σου αρέσει. Ο Elvis, έτσι το λέω αυτόν. Μ' αρέσει, είναι τέλειος. Είναι rare και πάει στο τέλειο. Γιατί μ' αρέσει το σακάκι του, το outfit του. Γενικά έτσι όπως έχει ντυθεί, που έχει πουκάμισο μαύρο από μέσα. Ωραία ζωνούλα. Ρο σακάκι, παντελονάκι, γυαλιά. Ξέρετε, αντί είναι το τύπος. Καλό στυλάκι. Legendary κόκκινος βασιλιάς. Τον είχα ξεχάσει αυτόν και θα πάει στο τέλειο. Μαζί με τον μπλε βασιλιά. Του βάλουμε δίπλα-δίπλα εδώ πέρα. Γιατί ο πράσινος μ' αρέσει παραπάνω και από τους δύο. Βέβαια, ο κόκκινος μ' αρέσει πιο πολύ και από τον μπλε. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνει κάπου ενδιάμεσα εδώ πέρα. Δεν έχουμε διάμεσο τίαρο όμως, οπότε θα μείνει εκεί. Ο παρέχω κι άλλο τέτοιο επιστήμονα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Για κάτσε λίγο, πού θα μπει αυτός. Τέλειος. Μ' αρέσει η μπλούζα του, ρε φίλε. Μ' αρέσει, θα το βάλω στο τέλειο. Κινέζα με μάσκα και λουλουδάκια κάτω, κάτω, κάτω. Η μόνη Κινέζα που μου άρεσε με λουλουδάκια είναι αυτή εδώ πέρα που δεν έχει τη μάσκα, αυτή εδώ που την κουνάω πέρα δόθε. Κινέζος με ρίζια που είναι λίγο πιο εξελιγμένος από τους άλλους. Βγάζει πιο πολλές σοδιές. Θα πάει στο δε θα έπαιζα, δεν θα διαγραφτείς, ρε φίλε. Θα μείνεις εκεί πέρα γιατί έχει μια πιο όμορφη στολή από τους άλλους. Κάτσε λίγο, έχει και σπαθεί αυτός στην τσέπη του. Δεν είναι ρίζο γκοφρέτας. Είναι πολεμιστής. Έτσι εξηγεί τη στολή. Legendary μούμια. Ακούστε, τις μούμιες συνήθως βάζω κάτω εδώ πέρα. Αλλά αυτή η μούμια είναι λίγο πιο ιδιαίτερη από τις άλλες. Εντάξει, έχει ένα κάτι, ένα τσακ, ένα κλικ παραπάνω. Θα το βάλω στο δε θα έπαιζα. Που όντως δεν θα έπαιζα με αυτή η μούμια, δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν πρέπει να διαγραφεί, θεωρώ. Είναι εντάξει. Legendary αρκούδα που δεν μ' αρέσει καθόλου, ούτε με αυτή θα έπαιζα. Είναι το πρώτο μου legendary skin που κέρδισα μαζί με αυτόν τον τύπο. Ο κόκκινος δαίμονας θα πάει στο δεν είναι κακό, γιατί εντάξει δεν είναι πολύ κακός, δεν είναι ούτε πολύ καλός. Θα μπει δίπλα με το μαύρο βασικά, να είναι μαζί. Και το τελευταίο skin για σήμερα είναι αυτό το πράσινο, το special, το οποίο περιμένετε να πάει στο μπόμπα. Αλλά δεν θα πάει στο μπόμπα, παιδιά, θα πάει στο τέλειο. Γιατί? Γιατί είναι στα special που δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ όσο τα άλλα δύο. Οπότε το ένα special εκεί, τα άλλα δύο πάνω. Και μας τέλειωσαν τα skins. Αυτά εδώ πέρα είναι έτσι, τα έχω βάλει με αυτή τη σειρά όπως τα βλέπετε. Μπορείτε να κάνετε και πώς το βίντεο να δείτε καλύτερα. Πείτε μου στα σχόλια πώς θα τα βάζατε εσείς. Και subscribe, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!